Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Τάτσιο, τον Δήμαρχο Συνδικής. Καλώς μεσημέρι, Δήμαρχε, τι κάνετε? Καλησπέρα, κυρία Μουραίτη. Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσείς, καλησπέρα στους τηλεθέτες. Εξηγήστε μας τώρα, γιατί πραγματικά είμαι και σε μια σύγχυση. Μας παραχωρούν τα οχυρά ή μέρος αυτών, έτσι ώστε να γίνει το ιστορικό πάρκο? Από το Φεβρουάριο που έγινε επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Υπουργείο Τουρισμού και μιλώ για την προγραμματική σύμβαση που έχουν τα δύο Υπουργεία και αφορά στον στρατιωτικό τουρισμό, νομίζω ότι ο Δήμος Συνδικής, έχοντας τα περισσότερα από τα οχυρά στη γεωγραφική του περιφέρεια, μπορεί να αποτελέσει πραγματικά τη βιτρίνα αυτής της συνεργασίας. Ωραία. Οπότε, κατόπιν εκείνων των συνεννοήσεων και με τη βοήθεια του βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Χατζηβασιλείου, κάναμε την πρόταση στον κύριο Δένδια, τώρα που ήρθε και επισκέφθηκε το χειρό Ρούπελ για να παρακολουθεί την αναβίωση. Του ζητήσαμε λοιπόν την παραχώρηση στον Δήμο μέρος των οχυρών που μπορούν να αξιοποιηθούν από το Δήμο για τη δημιουργία ενός μεγάλου ιστορικού θεματικού πάρκου σε κάθε οχυρό αυτό, όχι μόνο στο Ρούπελ, και στο Ιστίμπεϊ, ακόμη να αναπτύξουμε ακόμη και ιδιωτική πρωτοβουλία, όχι μόνο ο Δήμος, να υπάρξει δηλαδή η θέληση από το Υπουργείο ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν όλα αυτά και να αποτελέσουν ένα μεγάλο δίκτυο επισκέψιμο για τον ιστορικό τουρισμό στην περιοχή μας. Σε αυτή την πρόταση συμπεριλάβαμε και τις στρατιωτικές λέσχες Πετριτσίου Βυρώνιας και το στρατόπεδο των Άνω Ποροίων, το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο, πριν όμως βρίσκεται στην καρδιά αυτού του πανέμορφου χωριού. Σωστά. Έτσι λοιπόν ζητήσαμε και έγινε δεκτό το αίτημά μας από το Υπουργείο να μας δώσει την ευκαιρία να αλλάξουμε πραγματικά τον τόπο μας. Ό,τι είχαμε υποσχεθεί δηλαδή. Άρα ουσιαστικά μου λέτε ότι δεν πήρατε μόνο τα οχυρά, αλλά πήρατε και στρατόπεδα και στρατιωτικές λέσχες. Πήραμε την υπόσχεση, κυρία Μωρέη. Τώρα μένει την υπόσχεση να την κάνουμε πράξη. Τι σημαίνει αυτό, κάνουμε πράξη? Σημαίνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η βούληση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διαστόματος του κυρίου Δένδια, ο οποίος αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά το αίτημά μας. Τώρα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να μπορέσουν όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, να γίνουν πράξη. Τώρα αναζητούμε και προγράμματα δηλαδή για να καταλάβουμε, Δήμαρχε, γιατί όλα αυτά για να γίνουν χρειάζονται χρήματα και μάλιστα πολλά. Από το Υπουργείο Άμυνας ήταν την παραχώρηση χρήσης μέρους των οχυρών και όχι την ιδιοκτησία, έτσι δεν θέλουμε την ιδιοκτησία. Θέλουμε όμως να νοικιάσουμε τις λέσχες, σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και με τη χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και ιδίων πόρων που έχει ο Δήμος, να καταφέρουμε να τα μετατρέψουμε σε τεχνολογικά μουσεία με τη χρήση διαδραστικής απεικόνησης, με τη δημιουργία escape rooms για τους νέους, τα οποία είναι πολύ διαδεδομένα κυρίως στις πόλεις. Και όλα αυτά θα είναι με βάση τη μάχη των οχυρών. Εκπαιδευτικά θα είναι δηλαδή. Ωραία. Και με αυτόν τον τρόπο, με κορονίδα το Ρούπελ και την τεράστια επισκεψιμότητα που έχει και που θα την αυξήσουμε εμείς με τη διαφήμιση που θα κάνουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε τουρισμό σε όλη την περιοχή. Αυτό μπορεί να αλλάξει πραγματικά την όψη του Δήμου. Οπότε τώρα το επόμενο βήμα θα είναι να κατέβετε στην Αθήνα και να πέσουν επίσημα υπογραφές. Αυτό το οποίο υπόθηκε. Ακριβώς το επόμενο βήμα θα είναι αυτό. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε. Ευχαριστώ. Να είστε εγώ καλά. Ευχαριστώ. Χαίρετε.